Στην αρχή της πανδημίας υπήρχε ξενοδοχείο το οποίο έπαιρνε όλους αυτούς οι οποίοι είχαν προσληθεί από την, τον κορονοϊό, αλλά ήταν μάλιστα το CVU από ό,τι θυμάμαι. Όμως οι διαδικασίες ήταν τέτοιες που δεν το επέτρεπαν. Δηλαδή, για να πάει κάποιος στο ξενοδοχείο έπρεπε να πάρει ο ξενοδόχος άδεια ακόμα και από τον ΕΟΤ. Κάτι το οποίο ταλαιπωρούσε και καθυστερούσε την είσοδο στο ξενοδοχείο. Τώρα, τι γίνεται στην προκειμένου, τι γίνεται. Εάν παρουσιαστεί κάποιο κρούσμα, το νοσοκομείο είναι αυτό το οποίο έχει όλες τις αρμοδιότητες. Εάν μεν είναι ασυμπτωματικός ο ασθενής, αφού κάνει όλο τον έλεγχο, μπορεί να πάει σε κάποιο κατάλημα, σε κάποιο σπίτι, σε κάποιο μόνος του και να παραμείνει σε καραντίνα. Αν όμως είναι συμπτωματικός, τότε πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο. Δηλαδή υπάρχει η κάλυψη. Και πάλι, αν χρειαστεί ανάγκη, έχουμε στη Λευκονιά έχουμε το κτίριο αυτό, το οποίο εφόσον προς στιγμή δεν έρχονται οι μετανάστες, δεν έχουμε ευτυχώς αφήξεις από την Τουρκία, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αν και εφόσον υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει νοσήσει και πρέπει να νοσηλευτεί. Το ότι ο κόσμος όμως τώρα θεωρείται ότι προσέχει, είναι πιο προσεκτικός. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι έχει ξεθαρευτεί. Και με το εμβόλιο ένα παραπάνω, καλώς βέβαια που εμβολιαζόμαστε, αλλά ένα παραπάνω έχει αρχίσει και κινείται πιο ελεύθερα. Όμως δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε όλα αυτά τα πρωτόκολλα τα οποία έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν και τα οποία πρέπει να τα εφαρμόζουμε, γιατί η πανδημία είναι ακόμα μπροστά μας.